πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν, τα μέλη του Σωματείου Βετεράνων Παλέμαχων Λεβαδιακού διοργάνωσαν και φέτος στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς το τουρνουά Παλέμαχων στην μνήμη του Κώστα Γκαλαμέλου, του υπέκτητους και μέλους του ΔΣ του Σωματείου, ο οποίος έφυγε σε αυτό το γήπεδο που γνώρισε στιγμές δόξας την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022, κατά την διάρκεια του τουρνουά που είχε τρέξει για να το οργανώσει με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ, του Πανετολικού και του Απόλλωνα. Την μνήμη του φέτος, εκτός από τους συμπαίκτες του, τίμησαν και πάλι οι παλέμαχοι του Πανετολικού, οι οποίοι όπως δήλωσαν θα δίνουν κάθε χρόνο το παρόν, και οι βετεράνοι του ΑΣΓ Λαμία. Πριν από την έναρξη των αγώνων, οι παλέμαχοι του Λεβαδιακού απένιμαν τιμητικές πλακέτες στις δύο ομάδες καθώς και σε παίχτες τους για την εγγένη προσφορά τους στο ποδόσφαιρο. Οι παλέμαχοι του Πανετολικού και του ΑΣΓ Λαμία από την πλευρά τους, καθώς και οι Εθνικοί Παλέμαχων Ελλάδας, για να τιμήσουν τη μνήμη του Κώστα Γκαλαμέλου, απένιμαν τιμητικές πλακέτες στην οικογένειά του. Το Σωματείο Βετεράνων Παλέμαχων Λεβαδιακού συνδιοργάνωσε και φέτος το τουρνουά με τον Δήμο Λεβαδέων και με την στήριξη της ΠΑΕ από Λεβαδιακός, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και του Παραρτήματος Λιβαδιάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τα έσοδα του δεύτερου τουρνουά Παλέμαχων Κώστας Γκαλαμέλος θα διατεθούν για την ενίσχυση του ειδικού δημοτικού σχολείου Λιβαδιάς και για αυτόν τον λόγο τα παιδιά του σχολείου χάρισαν στις ομάδες δημιουργίες τους. Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι παίχτηκαν 3 40 λεπτά παιχνίδια. Στο πρώτο, Λεβαδιακός και ΑΣΓ Λαμία αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, όπως και σε αυτό που ακολούθησε μεταξύ ΑΣΓ Λαμία και Πανετολικού. Στο τρίτο, η ομάδα του Πανετολικού επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και κέρδισε και φέτος το κύπελλο του τουρνουά. Έχουμε δώσει ένα λόγο ότι τον Κώστα δεν τον ξεχάσουμε ποτέ και δεν ξεχνιέται κανένας όταν το θυμόμαστε. Όταν το ξεχνάμε, μόνο τότε πεθαίνει. Και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη μνήμη του αθάνατη. Γιατί ο Κώστας, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος με μεγάλο έργο, κοινωνικό έργο, και έδωσε μεγάλο αγώνα για την επανίδρυση των Παλεμάχων. Ήταν από τους προτεργάτες, παρακινούσε όλους εμάς και μεγαλύτερους και μικρότερους για να δημιουργήσουμε την ομάδα όπως τη δημιουργήσαμε, για να παίζουμε τα παιχνίδια που παίζουμε και για τους σκοπούς που τα παίζουμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Και θα προσπαθούμε, κάθε χρόνο θα γίνεται ένα παιχνίδι στη μνήμη του για να μην ξεχαστεί ποτέ. Κοιτάξτε, πάντοτε τα παιχνίδια μας έχουν φιλανθρωπικό σκοπό. Και ο φιλανθρωπικός σκοπός ιδιαίτερα σήμερα είναι ιερός, γιατί είναι για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λιβαδιάς. Τα παιδιά του Πανετολικού και της Λαμίας πλέον δεν είμαστε φίλοι, μπορώ να πω είμαστε αδελφά σωματεία. Είναι πάντοτε πρόθυμοι να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους είμαστε υποχρεωμένοι. Ο χαμός ενός νέου ανθρώπου πάντα προκαλεί θλίψη, ο άδικος χαμός. Στην περίπτωση του Κώστα Γκαλαμέλου είναι ακόμα μεγαλύτερη θλίψη για μας, γιατί είμαστε μια οικογένεια, εμείς στο Λεβαδιακό. Οι παλέμαχοι έχουν πολλά συγχαρητήρια που καθιέρωσαν αυτή τη μέρα να τιμάνε τη μνήμη του Κώστα, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, άριστος οικογενειάρχης, ένα τίμιο παιδί και σίγουρα λείπει σε όλους μας. Και τους δίνω πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που παίρνουν κάθε χρόνο να διοργανώνουν ένα τουρνουά και να τιμάνε τη μνήμη του. Μια μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον Κώστα τον Γκαλαμέλο. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι πέρασαν 2 χρόνια χωρίς τον Κώστα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά είναι συγκινητικό και πολύ τιμητικό για τους παλεμάχους του Λεβαδιακού, που ούτε πρόκειται ποτέ να τον ξεχάσουν και το αποδεικνύουν οργανώνοντας το δεύτερο τουρνουά. Είναι εδώ οι φίλοι μας από τη Λαμία, οι παλέμαχοι, οι φίλοι μας από το Αγρίνιο, οι παλέμαχοι του Πανετολικού και πολλοί κόσμος για να ενισχύσουμε το ειδικό σχολείο Λιβαδιάς, που είναι ένας ιερός σκοπός, και νομίζω ότι ο Κώστας θα το χαιρόταν πάρα πολύ, ειδικά για το σκοπό που γίνεται το σημερινό μάτς. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, ένα τουρνουά παλέμαχων, μεγάλες δόξες του τοπικού μας ποδοσφαίρου και όχι μόνο του τοπικού ποδοσφαίρου, στη μνήμη του Κώστα Γκαλαμέλου, αλλά όμως και με έναν πολύ ιερό σκοπό για την ενίσχυση του ειδικού σχολείου. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά από καρδιάς όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους χειροκροτήσαμε, τους θαυμάσαμε και ακόμα συνεχίζουν να μας δίνουν μαθήματα. Είμαστε πραγματικά απέναντί τους με σεβασμό και περηφανευόμαστε για αυτούς. Όσο θα ζούμε, θα ερχόμαστε για να κάνουμε τέτοια παιχνίδια και μάλιστα προς τιμή του Κώστα, που έγινε σε μια στιγμή που παίζαμε οι ομάδες της Λιβαδιάς και του Πανελληνικού. Έχει καθεωρηθεί πλέον αυτό το πράγμα και όσοι είμαστε ζωντανοί, όσο θα ζούμε θα ερχόμαστε. Νομίζω ότι είναι οι μόνοι πρεσβευτές σε οποιαδήποτε εκδήλωση και γι' αυτό
Η αγκαλιά των παλεμάχων είναι για όλο τον κόσμο, για φιλανθρωπία, για οτιδήποτε να πούμε συμβεί στον κόσμο. Σκοπός των παλεμάχων, τόσα χρόνια που παίξαμε ποδόσφαιρο, είναι να προσφέρουμε μετά από άλλο μετερίζει. Μακάρι να μην βρισκόμασταν σε τέτοιες στιγμές, να ήταν εν ζωή ο Κώστας, ο φίλος μας. Πάντα όλοι οι παλέμαχοι εδώ και οι φίλοι του Πανατολικού και του Λιβαδιακού. Ήρθαμε για να τιμήσουμε αυτό τον αγώνα, να παίξουμε για το Κώστα το Καλαμέλο και για το σχολείο με ειδικές ανάγκες που είναι στο Δήμο Λιβαδαίων. Όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο, γινόμαστε μικρά παιδιά. Με την ευκαιρία μέσα από την παρουσία μας και να βρούμε φίλους παλιούς και συμπαίκτες και αντιπάλους που παίξαμε τόσα χρόνια αντίπαλοι στα γήπεδα της Στερεάς Ελλάδας εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι τιμή όλων που κατάφεραν και βρέθηκαν σήμερα σε αυτό το γήπεδο, ειδικά για το συγκεκριμένο λόγο που ήρθαμε να παίξουμε. Ένα τουρνάι μνήμη του Κώστα του Καλαμέλου, ενός ανθρώπου που προσέφερε πολλά τόσο στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία του τόπου. Μετέχουν στο τουρνά τρεις ομάδες με μεγάλη ιστορία, τρεις ομάδες στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, τρεις ομάδες με παλεμάχους που έχουν γράψει πολλές σελίδες ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Συγχαρητήρια στους παλεμάχους και για το σκοπό που γίνεται το τουρνουά, που είναι για το ειδικό σχολείο. Ναι, είμαστε παρόντες για δεύτερη συνεχή χρονιά. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα, γιατί είναι ένα γεγονός που δυστυχώς το ζήσαμε και εμείς από κοντά ως εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος της Λιβαδιάς εκείνη τη χρονιά, που ο Κώστας πραγματικά μας άφησε. Είναι συγκινητική στιγμή αυτή. Όμως πραγματικά οι συναθλητές του δεν τον ξεχνούν, ούτε και εμείς. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού του τουρνουά, ότι κανένας δεν πεθαίνει όταν εμείς τον θυμόμαστε. Σήμερα λοιπόν είμαστε για ακόμη μια χρονιά εδώ, για να προσφέρουμε την υγειονομική κάλυψη στους αθλητές του Παλέμαχου, του Λιβαδιακού, και θα είμαστε κοντά, όπως και στηρίζουμε όλους τους αγώνες, γιατί είναι για καλό σκοπό. Στηρίζοντας σήμερα με αυτή τους την εκδήλωση το ειδικό σχολείο. Ο αθλητισμός πάντα μαζί με την παιδεία είναι συνυφασμένα. Η κίνηση αυτή που γίνεται από τους παλέμαχους είναι η ανακτήρια δύναμη ώστε όλοι να μπορέσουν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία και το ειδικό σχολείο Λιβαδιάς. Εμείς, μέσα από την καρδιά μας, οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιά, οι εκπαιδευτές και οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών, σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε και τα συγχαρητήρια πάντως για την πλευρά του Λιβαδιακού, για την άνοδο. Σίγουρα και ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους για την τιμή αυτή. Η ομάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία επιβραβεύτηκε με την άνοδο της στη Super League 1. Μέλημά μας τώρα είναι να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Επίσης, με την ευκαιρία, θέλω να ευχηθώ καλή πορεία στην ομάδα μας, στο Λιβαδιακό. Πολύ ευτυχισμένοι με την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το βιωτικό ποδόσφαιρο θα γνωρίσει ξανά καινούργιες στιγμές δόξας και λάμψης. Με την ευκαιρία που ήρθαμε, συγχαρητήρια στην ομάδα της Λιβαδιάς, που ανέβηκε κατηγορία μετά τους προχθεσινούς αγώνες, και ελπίζω να είμαστε όλοι υγιείς, να καταφέρνουμε να βρισκόμαστε πάντα μέσα στο γήπεδο.